Όπως και κάθε χρόνο, φέτος, τέτοια εποχή, περίπου γύρω στο Μάρτιο, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει μία πρόσκληση όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες, αλλά και σε επιστημονικές ενώσεις, συλλόγους, σωματεία, φορείς, μουσεία, διευθύνσεις γενικά, οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις για προγράμματα εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες εφόσον εγκριθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την επόμενη σχολική χρονιά, το 2021 δηλαδή, να είναι διαθέσιμες για τις σχολικές μονάδες να τα υλοποιήσουν οι μαθητές. Έτσι και τώρα λοιπόν, εχθές ήρθε η πρόσκληση ενδιαφέροντος, που απευθύνεται σε όλους τους φορείς που προανέφερα, οι οποίοι θέλουν η δική τους πρόταση να υλοποιηθεί την επόμενη χρονιά στις σχολικές μονάδες. Για παράδειγμα, θα σας πω, ταυτόχρονα ήρθαν και δύο προσκλήσεις, όπου τρέχει ένας μαθητικός διαγωνισμός ποιητικής ανθολογίας προς τιμήν Γιάννηση και Λένας Κουτσοχέρα. Αυτό το πρόγραμμα έχει πάρει έγκριση και τα προηγούμενα χρόνια. Και για να το δημοσιεύουν και φέτος, σημαίνει ότι το προτιμούν οι σχολικές μονάδες και υλοποιείται. Επίσης, μια εκπαιδευτική δράση με τίτλο Ολυμπία N2, όπου έχει σχέση με το μουσικό δράμα. Ή, ας πούμε, μια εκπαιδευτική δράση που γίνεται για την κούκλα, για το κουκλοθέατρο. Όλα αυτά, λοιπόν, από τώρα, από τις 3 Μαρτίου μέχρι και τις 15 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα την πρότασή τους, η οποία στην πρώτη φάση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB, και μετά η παρακολούθηση και η εξέλιξή της δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 50. Εφόσον πάρει την έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι διαθέσιμη για υλοποίηση από σχολικές μονάδες οι οποίες ενδιαφέρονται. Αξιολογώντας και κρίνοντας και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος τα προηγούμενα χρόνια, θεωρείτε ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν φορείς που δεν θα την προτάσει? Κρίνοντας από τη δικιά μας περιοχή, βλέπω ότι τα σχολεία, όχι βέβαια σε όλες, γιατί τα σχολεία μπορώ να πω ότι βομβαρδίζονται από πληθώρα δράσεων που θέλουν να υλοποιήσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και προγράμματα τα οποία αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τους γονείς ή με άλλους τοπικούς φορείς. Οπότε κάνει την επιλογή του. Αλλά τα προγράμματα αυτά δεν είναι υποχρεωμένο να τα υλοποιήσει όλο το σχολείο, μπορούν και κάποιες μεμονωμένες τάξεις. Ας πούμε, το μουσείο μας υλοποιεί κάθε χρόνο για την τρίτη και τετάρτη τάξη στην αρχαία Μεσημβρία για την αρχαία ζώνη. Οπότε συμμετέχουν πολλά σχολεία μας. Μεταβαίνουν στο χώρο εκεί, υπάρχει υπεύθυνος αρχαιολόγος, παίζουν κάποια παιχνίδια εκεί και μπορούν και ζουν σε πραγματικές διαστάσεις πώς οι αρχαίοι ζούσαν την εποχή εκείνη με τις όποιες δυνατότητες είχαν τότε.